Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη χώρα μας και στην πόλη μας άλλον έναν μεγάλο σύλλογο στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Europa League. Έχουμε ετοιμαστεί για έναν πολύ δύσκολο αγώνα που μας περιμένει, στον οποίο θέλουμε να διεκδικήσουμε τις όποιες ελπίδες πρόκρισης έχει η ομάδα μας. Τόσο εμείς, το προπονητικό team, όσο και οι ποδοσφαιριστές μας είναι έτοιμοι για αυτόν τον μεγάλο και σπουδαίο αγώνα, στον οποίο θα δώσουμε τη μεγάλη μας μάχη, καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και να το απολαύσει ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο, όσο και ο κόσμος που θα το δει από την τηλεόραση. Ο Λου είχε ένα ελαφρύ διάστρεμα από τη χθεσινή ημέρα, από την προχθεσινή ημέρα. Έχει πάει για προληπτικούς λόγους και κάνει συντηρητικό πρόγραμμα χθες και σήμερα, προκειμένου να τον έχουμε έτοιμο για αύριο. Σε ό,τι αφορά την αποχή, κάθε αποχή όσο να είναι επηρεάζει τους παίχτες. Εμείς έχουμε προσπαθήσει μέσα από τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, τις έντονες προπονήσεις που κάναμε, να κρατήσουμε τους παίχτες σε έναν αγωνιστικό ρυθμό κατάλληλο για την αυριανή ημέρα. Θεωρώ ότι ο αγώνας είναι αυτό που θα μας το απαντήσει αυτό καλύτερα. Σε ό,τι αφορά την Μπεσίκτας, θεωρώ ότι από όταν την είχαμε αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη, έχει βρει τα πατήματά της στον αγωνιστικό χώρο, έχει αποκτήσει καλύτερη συνοχή και έχει μια ανωδική πορεία σαν ομάδα αγωνιστικά. Γεγονός που την έχει φέρει πιο κοντά στην πρόκριση από εμάς και στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος. Καταρχάς, ό,τι αφορά τη φιλοξενία, είναι μια ανταπόδοση της καλής φιλοξενίας που είχαν οι ίδιοι στη χώρα τους για μας. Αντιμετωπίζουμε την όποια ανταγωνιστικότητα υπάρχει μόνο μέσα στο πλαίσιο του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού και σε τίποτε άλλο. Και αν μπορούμε να συγκρίνουμε τα δύο παιχνίδια, αυτό που κρατάω για την ομάδα μας είναι η καλή αμυντική συνοχή που είχαμε στο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Και σε ό,τι αφορά την επίθεση, ήμασταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σκοράροντας ένα γκολ στις λίγες ευκαιρίες που κάναμε σε σχέση με τα παιχνίδια με την Τότεναμ που είχαμε πολλές ευκαιρίες χωρίς να είναι ανάλογο το ποσοστό των τερματών που πετύχαμε. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε. Ευελπιστούμε. Καταρχάς, έχουμε δύο ακόμα βήματα, το αυριανό και το παιχνίδι μέσα στην Παρτιζάν. Ευελπιστούμε ένα-ένα κοιτώντας τα παιχνίδια, αύριο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Αυτό είναι αυτό για το οποίο προσπαθούμε. Υπάρχουν δύο τινά. Το πρώτο είναι ότι ο κάθε παίχτης φροντίζει να έχει μια σωστή εκτέλεση των καθηγόντων της θέσης στην οποία αγωνίζεται, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Δηλαδή, όποιο και να είναι το αντίπαλο φόρ, παραδείγματος χάρη, τα στόπερ έχουν την ίδια δουλειά να επιτελέσουν στο γήπεδο. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά για τον κάθε παίχτη. Εμείς από την πλευρά μας, έχοντας κάνει ανάλυση τον τρόπο που παίζει, τον τρόπο που κινείται ο κάθε αντίπαλος, έχουμε δώσει μια ενημέρωση στους παίχτες μας. Ευελπιστώ αύριο οι δικοί μας παίχτες να τον αντιμετωπίσουν κατάλληλα.